Η εκτίμησή μας είναι ότι το θέμα της σημερινής εκδήλωσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σχετίζεται με τις άμεσες καθημερινές ανάγκες εργατικής λαϊκής οικογένειας. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή, τη δική μας και των παιδιών μας. Όλα αυτά τα χρόνια, εργάτες και εργάτριες, μαθητές, φοιτητές, συνολικά τα λαϊκά στρώματα, γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και ατυχών περιστατικών, όπως τα χαρακτηρίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αρμόδιοι φορείς. Αν αποδεχτούμε αυτούς τους όρους, τότε πρέπει να φύγουμε από αυτή την αίθουσα και να ευχόμαστε να μην μας βρει άλλο κακό. Αν όμως θέλουμε να δούμε τις αιτίες, αλλά και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αυτά τα πλέον καθημερινά σοβαρά ζητήματα για τη ζωή μας, πρέπει να τα δούμε ολοκληρωμένα σε μια βάση απέτησης και διεκδίκησης, ώστε να πάρθουν μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση και αντιπλημμυρική προστασία του τόπου συνολικότερα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το γεγονός πως ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα, πως όλες οι ενδείξεις και αυτά που ανέφεραν εδώ οι επιστήμονες δείχνουν ότι θα έχουμε μπροστά μας αυτό το φαινόμενο. Εμείς που εργαζόμαστε στην κατασκευή, μπορούμε να αναδείξουμε τουλάχιστον δύο βασικά ζητήματα. Τι μέτρα πρόληψης, ελέγχου παίρνουν για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Μετά το σεισμό του 1999, πολλοί έλεγχοι έγιναν. Πόσοι έλεγχοι έγιναν σε δημόσια κτίρια και πώς. Ποιος είδε και ποιος άκουσε ότι ελέγχθηκαν σχολεία, νοσοκομεία, κτίρια υπηρεσιών, ακόμα και επαγγελματικοί, ιδιωτικοί χώροι, βιοτεχνικοί ή και βιομηχανικοί. Μόνο όπου καταγράφηκαν ζημιές και εκεί τη μια μέρα σπίτια τα χαρακτήρισαν κόκκινα και την επόμενη ξαναελέγχθηκαν και τα χαρακτήρισαν. Μάλλον κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κόκκινα, τα ξαναέλεξαν και τα χαρακτηρίσαν κίτρινα. Γιατί άραγε? Μήπως γιατί το κόστος της αποζημίωσης ήταν ασύμφωνο για το κράτος? Σήμερα υπάρχουν στην πόλη μας κτίρια αιωνόβια. Για παράδειγμα, στην οδό Εγνατία, το 25ο γυμνάσιο, στεγάζεται εκεί. Ωραία. Εγώ σε αυτό το σχολείο φοίτησα το 1992, σαν μαθητής πρώτης γυμνασίου. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν έκαναν φιέστα για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η κατάσταση αυτού του κτηρίου που μπαινοβγαίνουν καθημερινά σήμερα εκατοντάδες παιδιά? Τα χιόνια πριν λίγες μέρες έλειωσαν από πολλά πεζοδρόμια σε κάποιες συνοικίες. Όλοι θυμόμαστε παλιότερα και φέτος φυσικά σχολεία να κλείνουν λόγω έλλειψης θέρμανσης με τις σωλήνες των καλοριφέρ να σπάνε από το κρύο. Τα βάνια να πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Με τελευταίο περιστατικό πριν λίγους μήνες, στην έναρξη σχολικής χρονιάς, λίγο μετά, όπου μαθητής δημοτικού σχολείου τραυματίστηκε μέσα στην τάξη μετά από πτώση ανεμιστήρα. Σχολείο το οποίο βρίσκεται παραπλεύρος εργοταξίου του μετρό, όπου υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι το κτίριο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά από την κατασκευή του έργου. Δεν μπορούμε φυσικά να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση το φωνικό σεισμό του 1999, όπου στα εργοστάσια Αρικομέξ και Φαράν θάφτηκαν 114 εργάτες, ή το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη, το σεισμό της Καλαμάτας, το σεισμό στα Γρεβενάκη στην Κοζάνη, όπου ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις φωνικές πλημμύρες της Μάντρας, όπου ο κόσμος στον ύπνο του ή την ώρα που προσπαθούσε να πάει για το μεροκάματο ή ακόμα να προστατεύσει την περιουσία του, πνίγηκε. Ας αναρωτηθούμε, γιατί η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε κατοικίες αμφιβόλου κατασκευαστικής ποιότητας? Γιατί ενώ υπάρχουν διευρυμένες ανάγκες κατασκευής έργων, εξυπηρέτησης λαϊκών αναγκών, κατασκευής κατοικιών που να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις από την άποψη ασφάλειας, αυτά δεν γίνονται? Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία στον κλάδο των κατασκευών εφόσον υπάρχουν αυτές οι ανάγκες? Η απάντηση βρίσκεται στο στόχο της κατασκευής ενός έργου. Γενικά και ειδικά οι μεγαλοεργολάβοι του κλάδου και οι κατασκευαστικές εταιρείες λειτουργούν και δουλεύουν με γνώμονα το μέγιστο κέρδος. Αυτό το μέγιστο κέρδος έρχεται να εξυπηρετήσει η όλο και αυξηνόμενη εντατικοποίηση της εργασίας. Σε αυτό έχουν συμβάλει και όσες κυβερνήσεις πέρασαν από αυτόν τον τόπο, νομοθετώντας σε αυτή τη βάση. Για παράδειγμα, η αντιπαροχή συνέβαλε στην άναρχη δόμηση, στο μπάζο μαρεμάτων και έστρωσε το έδαφος για ένα σωρό αυθαιρεσίες. Το δεύτερο ζήτημα είναι τα μέτρα που παίρνονται στη διάρκεια κατασκευής ενός έργου. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια είχαμε επανέναρξη ορισμένων μεγάλων έργων, δημιουργία κάποιων νέων. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τι έργα γίνονται, για ποιον, από ποιον και πώς γίνονται. Αν όχι όλα, τα περισσότερα έργα υποδομής, δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια, είναι ενταγμένα σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Έργα τα οποία η εργατική τάξη τα έχει πληρώσει 2 και 3 φορές μέσα από την αβάσταχτη φορολογία. Έργα που έχουν χαμηλό κέρδος για τις κατασκευαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα η εντατικοποίηση της εργασίας να αυξάνεται με τις παρατυπίες και λήψεις μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην κατασκευή των έργων να οριάζουν. Τι είναι εντατικοποίηση και πώς επηρεάζει την κατασκευή ενός έργου και τις ζωές των εργαζομένων? Όταν σου λέει θα κάτσουμε σήμερα το απόγευμα να ρίξουμε μπετά, μέχρι τη νύχτα δηλαδή, για να προλάβουμε αύριο να σηκώσουμε κολόνες.
Αυτό άμεσα επηρεάζει και την ποιότητα της δουλειάς, μιας και ξέρουμε όλοι τι λένε για τα καμώματα της νύχτας, αλλά επηρεάζει και τους εργαζόμενους, μια και πρέπει το ωράριο να είναι ήλιο με νύχτα. Άλλο ένα παράδειγμα. Γνωστός και επιφανής εργολάβος της πόλης, προκειμένου να πουλήσει μεζονέτα στην Πηλαία, λέει: κάντε τις στατικές κολόνες 20 από 25 στο πάχος, γιατί στον πελάτη δεν αρέσει αυτό που λέμε η διαφορά στην τυχοποίηση, αυτό το δόντι. Το θέλει όλο flat. Προχωράτε. Σήμερα οι κατασκευαστικές εταιρείες για να καρποθούν το μέγιστο κέρδος από την κατασκευή ενός έργου προσπαθούν και το πετυχαίνουν. Προσπαθούν και το πετυχαίνουν συμπιέζοντας το χρόνο κατασκευής, έτσι, και μειώνοντας το κόστος με τη λογική ούτε μια μέρα χαμένη. Δουλειά το Σάββατο, δουλειά για την Κυριακή. Αλλά και με αντίξωες καιρικές συνθήκες, όπως έγινε στο στάδιο της Φιλαδέλφειας, όπου ανάγκασαν τους εργάτες να δουλέψουν στους πυλώνες του γηπέδου σε ύψος πάνω από 25 μέτρα, με πολικό ψύχος και έντονη υγρασία. Αποτέλεσμα, ο θάνατος του συναδέλφου εκείνη τη μέρα μετά από πτώση στο κενό. Αντίστοιχα, λίγο καιρό πριν, στην πόλη μας, στο κόκκινο κτίριο, στην οδό της Αγίας Σοφίας, σκοτώθηκε συνάδελφος μετά από πτώση γιατί ήταν αναγκασμένος να δουλέψει στην όψη του κτιρίου, στον τέταρτο όροφο, χωρίς καλωσιά, εφόσον έπρεπε το έργο γρήγορα να τελειώσει. Και ένα τελευταίο παράδειγμα για το μεγαλύτερο έργο του νομού Θεσσαλονίκης, πολυσυζητημένο και πολυπόθητο, το μετρό, αυτό που εγγενίασαν μια σκάλα κυλιόμενη, γιατί άλλοι δεν δούλευε. Υπάρχει μελέτη και το ξέρουμε καλά από τους μηχανικούς του έργου του ίδιου, που λέει αυτή η μελέτη ότι για την κατασκευή του έργου και τις ανάγκες του πρέπει να στηθεί πλατφόρμα μέσα στις σύραγγες του μετρό, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και φορείου και προσωπικού εξειδικευμένου που θα δώσει άμεσα τις βοήθειες σε κάποιο ατύχημα. Αυτές βέβαια οι πλατφόρμες δεν κατασκευάστηκαν ποτέ μέχρι σήμερα. Αποτέλεσμα, συνάδελφος που τραυματίστηκε, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να τον μεταφέρουν στα χέρια περπατώντας ένα κύλινδρο 25 λεπτά για να το βγάλουν στο δυνατότερο κοντινότερο σημείο που μπορούσε να φτάσει στο ασθενοφόρο. Και μας λένε οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πρωτοφανές. Είναι ο μοναδικός εργασιακός χώρος, το μοναδικό εργοτάξιο που το ΕΚΑΒ φτάνει πριν τον τραυματία. Από την άλλη, σε τουριστικές περιοχές όπως η Χαλκιδική, τα πεντάστερα ξενοδοχεία ξεπιτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Με ίδιους τρόπους και μεθόδους που σακατεύουν τη ζωή των εργαζομένων στην κατασκευή και στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αλλά και τη ζωή του τόπου συνολικότερα. Όταν ακόμα σήμερα σε απομακρυσμένα χωριά, μαθητές ξυπνάνε από τα άγρια χαράματα για να πάνε στο σχολείο καβάλα σε αγροτικές καρότσες. Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από μια κυβέρνηση που λέει πως είναι φιλολαϊκή, αλλά να δούμε και πώς θα εξασφαλίσουμε και τα κέρδη του κεφαλαίου. Η αναγκαιότητα να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορεί να στηρίζεται στις υποσχέσεις αυτών των κυβερνήσεων, της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων. Παρά μονάχα στη δικιά μας πάλι με επίκεντρο της ανάγκης μας. Θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί και με ποιες προϋποθέσεις. Σαν Ομοσπονδία Οικοδόμων, παλεύουμε τα τελευταία χρόνια με ένα πλαίσιο πάλης που θεωρούμε ότι συμβάλλει στην πιο ασφαλή ανέγερση κτηρίων και άλλων κατασκευαστικών έργων. Ο αγώνας για να υπάρχει δουλειά με πλήρη δικαιώματα, με υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, με αυξήστα μεροκάματα για τους μισθούς, συνδέεται άνεκτα με την πάλη να τηρούνται όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, βασικό σταθερό μας αίτημα είναι η ενίσχυση όλων των κρατικών μηχανισμών ελέγχου με προσωπικό και μέσα, ώστε να γίνονται συχνοί έλεγχοι στη διάρκεια κατασκευής ενός έργου. Τα αιτήματα αυτά τα βλέπουμε ενταγμένα στη συνολική μας πρόταση για νέο κρατικό φορέα κατασκευών που θα έχει την ευθύνη της έρευνας, της μελέτης και την υλοποίηση των αναγκαίων και απαιτούμενων έργων. Πατάει πάνω στο μοντέλο μιας οργανωμένης και σχεδιασμένης οικονομίας που θα έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, τα όποια αιτήματα οφείλουμε να τα διεκδικήσουμε και να τα κατακτήσουμε στον δρόμο ενός αγώνα που θα έχει ως προοπτική να κουμαντάρουμε εμείς τον πλούτο του παράγου. Πιστεύουμε ότι όλα όσα ακούσαμε σήμερα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.